Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Κυριακή 29 Νοεμβρίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν. Με την πολιτική επικαιρότητα θα ξεκινήσουμε απόψε το δελτίο μας. Προσπάθεια για εξεύρεση οριστικής λύσης στο προσφυγικό ζήτημα επιχειρείται στην έκτακτη σύνοδο κορυφής, στην οποία οι Ευρωπαίοι ηγέτες μαζί με τον Πρωθυπουργό της Τουρκίας Αχμέντ Νταβούτογλου επιθυμούν να καταλήξουν σε συμφωνία για την αναχέτηση της μαζικής ροής προσφύγων. Την αισιοδοξία του ότι η σημερινή διαβούλευση με την Τουρκία για το προσφυγικό θα είναι επικοδομητική και ότι θα βρεθούν λύσεις στην αντιμετώπιση του προβλήματος των προσφυγικών ροών, έξεφρασε ο Αλέξης Τσίπρας προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας για το Μεταναστευτικό που διεξάγεται στις Βρυξέλλες. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι θα μπορούν να γίνουν βήματα ως προς την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας, αλλά θα πρέπει οι τουρκικές αρχές να κάνουν ό,τι είναι απαραίτητο για να μειωθούν οι προσφυγικές ροές. Η Τουρκία είναι μια υποψήφια χώρα προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εν ολίγης, αδειμονούμε όλοι έτσι ώστε να προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε αυτή την σχέση στα πλαίσια του υπάρχοντος πλαισίου διαπραγμάτευσης. Όπως θα γνωρίζετε, τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και η Ελλάδα θα πρέπει από κοινού να εισφέρουμε στον διάλογο με την γείτονα Τουρκία και θεωρώ ότι η συγκεκριμένη διαβούλευση θα είναι εξαιρετικά χρήσιμη στην προσπάθειά μας να επιτύχουμε την ανάσχεση των προσφυγικών ροών και επιπλέον ο διάλογος αυτός θα είναι προς την ίδια κατεύθυνση και ελπίζω ότι το αποτέλεσμα συγκεκριμένης συνόδου θα είναι αποτελεσματικό και αμοιβαία αποφελής. Ιστορική μέρα για την ενταξιακή διαδικασία της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση χαρακτήρισε ο Τούρκος Πρωθυπουργός Αχμέντ Νταβούτογλου τη Σύνοδο της Άγκυρας με τους Ευρωπαίους ηγέτες, κάνοντας λόγο για μια νέα αρχή. Ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ντόναλντ Τούσκ, επισήμανε ότι αν δεν προστατέψουμε τα εξωτερικά μας σύνορα, ο χώρος Σέγγεν θα γίνει ιστορία και τόνισε ότι βασικό στόχος της Συνόδου είναι να αναχαιτιστούν οι προσφυγικές ροές προς την Ευρώπη, αλλά και μια ευρύτερη επανεκκίνηση των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Άγκυρα. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε στην ενταξιακή διαδικασία της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ρόλο της όσον αφορά στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και στην ανάγκη καλύτερης συνεργασίας μαζί της, όχι μόνο σχετικά με την κατάσταση στη Συρία, αλλά και στο κυπριακό ζήτημα. Ως αρχή μιας πιο στενής συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία, βλέπει ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούγκερ τη σημερινή σύνοδο κορυφής και εκτιμά ότι η Τουρκία αξίζει όχι μόνο τον σεβασμό αλλά και την στήριξή μας. Όπως είπε, αν στηρίξουμε την Τουρκία προκειμένου να φτάσει πιο γρήγορα τα ευρωπαϊκά στάνταρτς στα οικονομικά θέματα, στην ενέργεια, στη δικαιοσύνη και στα ανθρώπινα δικαιώματα, τότε θα ωφεληθούμε όλοι από αυτό. Η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ δήλωσε ότι θα συμφωνηθεί το σχέδιο δράσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και πρόσθεσε ότι το σχέδιο αυτό θα καταστήσει σαφές ότι πρέπει να εργαστούν από κοινού πιο στενά με την Τουρκία για πολλούς λόγους: τον εμφύλιο πόλεμο στη Συρία, τη μάχη κατά του Ισλαμικού κράτους ή την παράνομη μετανάστευση. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Μάρτιν Σούλτς, επισήμανε ότι η έλλειψη προστασίας των εξωτερικών συνόρων είναι ένα σοβαρό έλλειμμα στη δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, το προσχέδιο συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας αναφέρει ότι η Τουρκία θα βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να διαχειριστεί τις μεταναστευτικές ροές με αντάλλαγμα οικονομική βοήθεια και την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με το προσχέδιο, οι δύο πλευρές θα ενισχύσουν την ενεργή συνεργασία τους για τους μετανάστες που δεν έχουν ανάγκη διεθνούς προστασίας, εμποδίζοντας τα ταξίδια προς την Τουρκία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, διασφαλίζοντας την εφαρμογή των καθιερωμένων διμερών όρων επανεισδοχής και επαναπροωθώντας άμεσα τους μετανάστες που δεν έχουν ανάγκη διεθνούς προστασίας στις χώρες προέλευσής τους. Σε αντάλλαγμα, η Τουρκία θα λάβει 3 δισεκατομμύρια ευρώ ως αρχική βοήθεια προκειμένου να διαχειριστεί το θέμα των προσφύγων στο έδαφος της. Σύμφωνα πάντα με το Reuters, το ποσό μπορεί να προσαρμοστεί αργότερα ανάλογα με τις εξελίξεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ανοίξει επίσης το Δεκέμβρη το επόμενο κεφάλαιο των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Τουρκίας και θα ετοιμάσει και άλλα κεφάλαια για συζήτηση τους πρώτους 3 μήνες του επόμενου έτους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σκοπεύει επίσης να άρει την ανάγκη θεώρησης διαβατηρίων για τους Τούρκους που ταξιδεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον Οκτώβριο του 2016, αν η Άγκυρα εκπληρώσει ορισμένα κριτήρια που θα εξειδικευθούν σε ένα συμφωνημένο οδικό χάρτη. Για δεύτερη φορά επισκέφθηκε προεκλογικά την Ηλία ο υποψήφιος για την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολος Τζικώστας. Ο κ. Τζικώστας μίλησε σε στελέχη και φίλους του κόμματος για τα δικά του σχέδια ενδυνάμωσης της κεντροδεξιάς παράταξης.
Στον πύργο, την Αμαλιάδα και τη Γαστούνη περιόδευσε ο υποψήφιος για την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας και Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας το πρωί της Κυριακής. Επισκέφθηκε αρχικά το Δήμαρχο Πηνιού στο Δημαρχείο της Γαστούνης, παρουσία δεκάδων στελεχών, φίλων και υποστηρικτών της Νέας Δημοκρατίας και στη συνέχεια βρέθηκε στο κέντρο της Αμαλιάδας, όπου είχε επαφή με απλούς πολίτες. Η περιοδία του ολοκληρώθηκε στην πόλη του πύργου και εκεί είχε επαφές με τον κόσμο στα καφέ της πόλης, ενώ αργότερα προείδρευσε σε κλειστή σύσκεψη μελών της Νόδε Ηλίας. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που επισκέφτομαι σήμερα την Ηλία, την Αμαλιάδα προηγουμένως, τον πύργο τώρα και βέβαια ξέρω καλά ότι υπάρχουν παντού άνθρωποι στην Ηλία, νεοδημοκράτες αλλά και φίλοι αυτής της παράταξης που δεν βλέπουν την ώρα να έρθει η μέρα να ανοίξουν οι κάλπες και πάλι στις 13 Δεκεμβρίου για να εκφραστούν. Γιατί όσοι εμπόδισαν τους νεοδημοκράτες από το να εκφραστούν την περασμένη Κυριακή, θα λάβουν ένα πολύ ηχηρό μήνυμα. Το μήνυμα ότι η Νέα Δημοκρατία αλλάζει. Γυρίζει σελίδα, προχωράει μπροστά, αλλάζει την νοοτροπία της, ξαναμιλάει στην κοινωνία, στον κόσμο της, ξαναγίνεται ελκυστική για να ξαναγίνει μεγάλη. Γιατί σήμερα μόνο η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα εκείνο που μπορεί να βάλει ένα τέλος σε αυτή την κατηφόρα που ζούμε με την κυβέρνηση και την ευθύνη της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς ως Νέα Δημοκρατία την επόμενη μέρα ετοιμαζόμαστε με ταχύτατους ρυθμούς για να μπορέσουμε να φέρουμε τη μεγάλη ανατροπή. Μετά το φιάσκο των εκλογών της περασμένης Κυριακής, ο Απόστολος Τζιτζικώστας επισκέφθηκε για δεύτερη φορά την Ηλία και είναι ο πρώτος από τους 4 υποψηφίους που το έπραξε, ενώ δεν έχει επισκεφθεί καθόλου τον ομό στη διάρκεια του προεκλογικού αγώνα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ξεκίνησαν σήμερα Κυριακή οι εορταστικές εκδηλώσεις για τον πρωτόκλητο των Αποστόλων Ανδρέα, πολιούχο της Πάτρας. Εκατοντάδες πιστοί και προσκυνητές προσήλθαν από το πρωί στο ναό του Αγίου Ανδρέα για να παραστούν στην ιερή δοξολογία. Τις εκδηλώσεις για τον πολιούχο και ιδρυτή της Ορθόδοξης Αποστολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα θα λαμπρύνει φέτος η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου. Ο συνάδελφος Νίκος Γεπρακάς θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα Δήμητρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Χρόνια πολλά από την Νέα Πάτρα. Χρόνια πολλά. Τι περιλαμβάνουν οι εορταστικές εκδηλώσεις? Λοιπόν, όπως πολύ σωστά είπες, έχουμε από το πρωί τους πρώτους πιστούς να σειραίουν κατά πολλές εκατοντάδες στον νέο ιερό ναό του Αγίου Ανδρέα. Βέβαια, όσο περνάγανε οι ώρες και πλησιάζουμε προς το βράδυ, ο κόσμος γινόταν όλο και περισσότερος. Είναι χαρακτηριστικό να σου πω ότι καταφτάνουν αυτές τις ημέρες, σήμερα και αύριο βέβαια, που κορυφώνονται οι λατρευτικές εκδηλώσεις για τον Απόστολο Ανδρέα, πούλμαν με πιστούς ακόμα και από το εξωτερικό, ιδίως από τη Ρωσία, όπου ως γνωστόν ο Άγιος Ανδρέας είναι ιδιαίτερα αγαπητός. Τώρα να σου πω ότι σε λίγη ώρα, στις 10 η ώρα το βράδυ, θα ξεκινήσει η ιερά αγρυπνία στον νέο ιερό ναό του Αγίου Ανδρέα, η οποία θα κρατήσει μέχρι τη 1:30 την νύχτα, τα ξημερώματα, με τον ναό να είναι ήδη γεμάτος από πιστούς. Από εκεί και πέρα έχουμε το πρωί στις 7:30 τον όρθρο, ο οποίος θα ξεκινήσει για να πάμε στην Θεία Δοξολογία στις 10:45 και στην συνέχεια να ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας του Αποστόλου Ανδρέα και της Τιμίας Χάρας βέβαια στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Νίκο, το πρόγραμμα του Προέδρου της Δημοκρατίας ποιο θα είναι? Λοιπόν, όπως πάντα, ο Άγιος Ανδρέας προσελκύει κοντά του αρκετούς πολιτικούς, τις αρχές του τόπου. Έτσι λοιπόν, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα βρεθεί από αύριο το πρωί στην πόλη της Πάτρας, προκειμένου να συμμετέχει και αυτός στις θρησκευτικές εκδηλώσεις έπειτα από σχετική πρόσκληση που του είχε αποστείλει ο Αρχιεπίσκοπος ο Μητροπολίτης, ο κύριος Χρυσόστομος. Ο κύριος Παυλόπουλος θα βρεθεί στην νωρίς το πρωί, θα συμμετέχει στην Λιτανία και στην συνέχεια, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, θα επισκεφθεί το Αρχαιολογικό Μουσείο της Πάτρας προκειμένου να παρακολουθήσει την έκθεση, την περιοδική έκθεση που γίνεται εκεί των πατρέων σε πόλεις. Πρόκειται για μια έκθεση η οποία συνδιοργανώνεται από την Ιερά Μητρόπολη Πατρών και την Εφορία Αρχαιοτήτων της Πάτρας,
που πλησιάζει την Πάτρα από τα χρόνια του Αποστόλου Ανδρέα μέχρι και το σήμερα. Και βέβαια θα ακολουθήσει στην 1:30 το επίσημο γεύμα, το οποίο θα παραθέσει ο Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος προς τιμήν βέβαια του κ. Παυλόπουλου. Να σου πω βέβαια Δήμητρα ότι δεν είναι μόνο ο κ. Παυλόπουλος ο οποίος θα βρεθεί στην Πάτρα. Είναι και άλλοι επίσημοι. Βεβαίως, την κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει η Υφυπουργός Παιδείας Σία Αναγνωστοπούλου. Όμως θα έχουμε ιδιαίτερη έτσι, θα έχουμε επισκέψεις και από το στρατόπεδο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεδομένου ότι οι τρεις εκ των τεσσάρων διεκδικητών της Νέας Δημοκρατίας, της Προεδρίας της Νέας Δημοκρατίας, θα είναι στην Πάτρα. Ήδη ο κύριος Τζιζικώστας βρίσκεται στην περιοχή, βρίσκεται στον νομό Ηλίας, ήταν και χθες το βράδυ στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα, σήμερα είχε περιοδία στον νομό Ηλίας. Και αύριο ο κ. Τζιτζικώστας θα παραβρεθεί στις εκδηλώσεις για τον Απόστολο Ανδρέα. Βέβαια εκεί θα συναντήσει και τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος επίσης έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον προκειμένου να επισκεφθεί την Πάτρα την συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Ενώ το ίδιο αναμένεται να πράξει και ο κ. Ευάγγελος Μεϊμαράκης, ο οποίος και αυτός αναμένεται να βρεθεί αύριο στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα για χάρη βέβαια του Απόστολου Ανδρέα. Μάλιστα. Πολιτικά πρόσωπα αρκετά λοιπόν. Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Καλό σου βράδυ. Καλό βράδυ. Και εμείς κυρίες και κύριοι θα συνεχίσουμε με το δελτίο μας. Ανοιχτή επιστολή έστειλε η βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκης Αφροδίτη Θεοπευτάτου σε 6 υπουργούς της κυβέρνησης σε μια προσπάθεια να ληφθούν ειδικά μέτρα για τους κατοίκους των νησιών που έχουν πληγεί τα τελευταία χρόνια από καταστροφικούς σεισμούς και πλημμύρες. Παρέμβαση στην κυβέρνηση έκανε η βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκης Αφροδίτη Θεοπευτάτου υπέρ των αιτημάτων των σεισμοπαθών και πλημμυροπαθών των νησιών. Σε ανοιχτή της επιστολή, με αποδέκτες πολλούς υπουργούς της κυβέρνησης, η κυρία Θεοπευτάτου τόνισε την ανάγκη να ανακουφιστούν οι κάτοικοι από ειδικά φορολογικά βάρη, καθώς οι ζημιές που έχουν προκαλέσει τα φυσικά φαινόμενα στην τοπική οικονομία είναι ανυπολόγιστες. Στην επιστολή της αναφέρει. Οι δυσμενείς συνέπειες που προκάλεσαν στον κοινωνικό και οικονομικό ιστό των νησιών μας οι δύο ισχυροί σεισμοί του 2014 αλλά και οι πρόσφατες πλημμύρες εξακολουθούν να αποτελούν ανοιχτά μέτωπα, ενώ από τις 17 Νοεμβρίου του 2015 εκδηλώθηκαν εκ νέου ισχυροί σεισμοί με αποτέλεσμα να επιδεινωθούν τα ήδη υπάρχοντα ζητήματα και να δημιουργηθούν νέα και εξίσου σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητα και στις ανάγκες των πολιτών. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η Κεφαλονιά και η Ιθάκη βρίσκονται στην πιο σεισμογενή περιοχή της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης, που η πολιτεία θα πρέπει να έχει υπόψη της ως προς την προσέγγιση της. Μπορεί εύκολα κάποιος να αντιληφθεί ότι εξαιτίας του σεισμικού φαινομένου που εξακολουθεί, αλλά και των έκτακτων πλημμυρών, κάθε σοβαρή οικονομική και επενδυτική πρωτοβουλία, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, έχει ανασταλεί. Μνημειώδη έργα της πολιτιστικής κληρονομιάς μας βρίσκονται στην τύχη τους και πολλά από αυτά δεν μπορούν πλέον να υπηρετήσουν τους σκοπούς τους λόγω των βλαβών που έχουν υποστεί και τα περισσότερα σχολεία βρίσκονται ακόμη σε προκατασκευασμένες αίθουσες. Τούτη την ώρα που ολοκληρώθηκε η τουριστική περίοδος, ενώ μπροστά μας έχουμε το χειμώνα με ό,τι αυτό συνεπάγεται για μια νησιωτική περιοχή, θεωρούμε πως είναι ανάγκη να λάβετε σοβαρά υπόψη τις προτάσεις των θεσμικών και κοινωνικών φορέων που έχουν κατατεθεί, όπως απαλλαγή από τον ένφια, απαλλαγή από το ΦΠΑ των υλικών που χρησιμοποιούνται στην αποκατάσταση, αντιμετώπιση λήξη πρόθεσμων οφειλών και φορολογικών βαρών, παράταση οικοδομικών αδειών, ειδικές ρυθμίσεις για δημόσια έργα και να φροντίσετε για την αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας στα νησιά μας, αλλά και για την ανακούφιση των συμπολιτών μας που έχουν πληγεί ως προς τις κατοικίες και τις επιχειρήσεις τους. Συνεδρίασε ο φορέας διαχείρισης στερεών αποβλήτων περιφέρειας Πελοποννήσου στην Τρίπολη λίγες μόλις μέρες μετά τη συνάντηση που είχαν οι δήμαρχοι της Πελοποννήσου με τον αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος κύριο Τσιρόνη. Παρουσία του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Πέτρου Τατούλη και της Αντιπεριφερειάρχου Ντίνας Νικολάου πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων της περιφέρειας Πελοποννήσου. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Αρκαδία Πόρταλ, στην αρχή της συνεδρίασης ο πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ Ηλίας Ανδρικόπουλος και δήμαρχος Ξυλοκάστρου Ευρωστήνης ενημέρωσε το σώμα για το τι υπόθηκε στην ανοιχτή συνάντηση που είχαν με τον κύριο Τσιρόνη. Δεν παρέλειψε να εκφράσει την ανησυχία του για το τι μελιγενέστε στο θέμα της διαχείρισης, καθώς η κυβέρνηση δείχνει να προχωρεί στον εθνικό σχεδιασμό και από την άλλη η περιφέρεια προχωρεί το έργο της ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων σύμφωνα με τον υπεύθυνο. Στη συνάντηση των Δημάρχων με τον αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος τέθηκε το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων, το οποίο προβληματίζει τους περισσότερους Δήμους της χώρας. Σύμφωνα με τα όσα είπε ο πρόεδρος του φορέα, ο κ. Τσιρόνης, ανέπτυξε το σχεδιασμό του Υπουργείου, ο οποίος έχει να κάνει με μικρές μονάδες διαχείρισης και όχι με φαραωνικές κατασκευές.
Μεταξύ των θεμάτων που ετέθηκαν ήταν και το αν θα προχωρήσει το έργο της περιφέρειας ή όχι. Επίσης, συζητήθηκε το τι θα γίνει με τη χρηματοδότηση. Όπως αναφέρθηκε στη συζήτηση, ο κ. Τσιρώνης είπε ότι θα δώσει τα 60 εκατομμύρια ευρώ στους Δήμους για να διαχειριστούν τα απορρίμματά τους. Ένα τρίτο καυτό θέμα το οποίο συζητήθηκε ήταν και η διαχείριση του υπολείμματος που θα μένει μετά τη διαχείριση των απορριμμάτων. Ο κ. Τσιρώνης επίσης ανέφερε ότι θα δημιουργηθούν 2 με 3 φόδισσα προκειμένου να γίνεται καλύτερη διαχείριση. Η ανησυχία των δημάρχων έγκυται στο ότι από τη μία σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και επειδή τα πρόστιμα είναι υπέρογκα, οι ίδιοι οι Δήμοι πρέπει με κάποιο τρόπο να διαχειριστούν τα απορρίμματά τους, καθώς οι χαδά πρέπει να κλείσουν. Τα χρονοδιαγράμματα πιέζουν, καθώς στις 2 Δεκεμβρίου ξεκινά νέος έλεγχος από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι δήμαρχοι στη συνάντηση ήταν φανερά αναστατωμένοι και ανήσυχοι ως προς το τι θα γίνει. Όπως ανέφεραν, νιώθουν ότι βρίσκονται στη μέση μιας κόντρας μεταξύ Υπουργείου και Περιφέρειας. Εξέφρασαν την ανησυχία τους ότι κάποιος από τους δύο λέει ψέματα και τους κοροϊδεύει. Τα χρονικά περιθώρια είναι περιορισμένα και θα έπρεπε να έχει υλοποιηθεί το έργο για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Τα πρόστιμα είναι υπέρογκα και καλούνται να τα πληρώνουν οι πολίτες της περιφέρειας Πελοποννήσου. Το Παρίσι προετοιμαζόταν για ένα μεγάλο σόου για τη σύνοδο για το κλίμα που ξεκινά αύριο Δευτέρα. Οι τρομοκρατικές επιθέσεις όμως τα άλλαξαν όλα. Οι εργασίες της συνόδου θα γίνουν υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας με δεδομένη τη σπουδαιότητά της. Στο Παρίσι, όπου θα πραγματοποιηθεί η σύνοδος για το κλίμα, μπορεί να έχουν απαγορευτεί μεγάλες διαδηλώσεις, αλλά λαμβάνουν χώρα μεμονωμένες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας. Μέλη της Oxfam, υπό τη μορφή των ισχυρών του πλανήτη, οργάνωσαν δείπνο με φόντο τον πύργο του Άιφελ. Συνδετημόνες ο Γάλλος πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα, ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπινγκ, η καγκελάριος της Γερμανίας Άγγελα Μέρκελ και ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντα Μόντι. Στο Τόκιο, εκατοντάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν σε πάρκο της Ιαπωνικής πρωτεύουσας, όπου χορεύοντας διαδήλωσαν και ζήτησαν να αναλυθούν δράσεις κατά της κλιματικής αλλαγής. Στο Όκλαντ της Νέας Ζηλανδίας, χιλιάδες άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και προσωπικότητες της τέχνης, του αθλητισμού και των γραμμάτων, χόρεψαν στους ρυθμούς του παραδοσιακού χορού Χάκα και διαμαρτυρήθηκαν λίγες ώρες πριν την έναρξη της συνόδου στη Γαλλία. Ανάλογες εκδηλώσεις έγιναν και στην Αυστραλία, τη χώρα με τις περισσότερες εκπομπές ρήπων αναλογικά με τον πληθυσμό της. Στο μεταξύ, κυρίες και κύριοι, πεδίο μάχης έγινε το Παρίσι ανάμεσα σε πάνωπλους αστυνομικούς και κουκουλοφόρους ακτιβιστές που αγνόησαν την απαγόρευση των διαδηλώσεων και βγήκαν στους δρόμους για να φωνάξουν για την κλιματική αλλαγή. Κουκουλοφόροι δεν άρχισαν να εμπλακούν σε επεισόδια με την αστυνομία. Οι μεν ξέσπασαν στα κυκλειδώματα, οι δε έκαναν χρήση χημικών και δεν δίστασαν να χρησιμοποιήσουν τα γκλόπ τους αδιακρίτως. Και να αλλάξουμε θέμα. Το ίντερνετ είναι απαραίτητο στην καθημερινότητα των Ελλήνων, περισσότερο από τους πολίτες οποιασδήποτε άλλη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το νούμερο είναι εντυπωσιακό, καθώς η χρήση του φτάνει στο 40% από τους Έλληνες, τη στιγμή που σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη είναι μόλις 7%. Εξαρτημένοι είναι οι περισσότεροι Έλληνες χρήστες του διαδικτύου, καθώς σύμφωνα με έρευνα το ποσοστό της υπερβολικής χρήσης ανέρχεται στο 40%, την ώρα που στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης φτάνει μόλις το 7%. Κατά την άποψη και της κοινής γνώμης, οι περισσότεροι θεωρούν ότι το ίντερνετ είναι απαραίτητο για την καθημερινότητά τους, είτε για να διαβάζουν και να βλέπουν κάτι ενδιαφέρον, είτε για να σερφάρουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τις ώρες. Για εκείνους, το ίντερνετ είναι ένας τρόπος χαλάρωσης ή μια σημαντική βοήθεια στην εργασία τους. Λίγο μαχαίρι το ίντερνετ γενικότερα. Έχουμε λίγο ξεφύγει τον τελευταίο καιρό με Facebook, social media, Instagram. Αλλά κατά τη γνώμη μου, επειδή έχω σπουδάσει και πληροφορική, είναι ένα πολύ δυνατό εργαλείο και για μάθηση. Μπορείς να βρεις το οτιδήποτε θέλεις ανά πάσα στιγμή. Μπορείς να λογηθείς και να βρεις, ας πούμε, μια διεύθυνση που δεν ήξερες. Πολύ καλό αυτό. Και για την υγεία τους, αλλά και για την... για τα περαιτέρω σχέδιά τους. Είναι κολλημένοι σε μια οθόνη. Όλοι έχουμε ένα κινητό στο χέρι και το χρησιμοποιούμε για το διαδίκτυο. Είτε για να ενημερώνομαστε, είτε να επικοινωνούμε με τους φίλους μας. Έχει αλλάξει ο τρόπος επικοινωνίας, θα έλεγα, και έχει πάει περισσότερο στο απρόσωπο, στην επικοινωνία μέσω ίντερνετ. Και γι' αυτό η χρήση του διαδικτύου έχει ανέβει αρκετά. Η υπερβολική χρήση του διαδικτύου έχει και τα αρνητικά της, καθώς αποτρέπει τον περισσότερο κόσμο από το να βγαίνει έξω και να μην περνά τον ελεύθερο χρόνο του κλεισμένο σε 4 τοίχους. Ωστόσο, όπως αναφέρουν αρκετοί χρήστες, το ίντερνετ είναι σημαντικό και πρέπει να παραμείνει στη ζωή τους. Πλέον πιστεύω ότι έχει αρχίσει και το καταλαβαίνει ο κόσμος. Έχει χάσει λίγο την αγάπη του, ας πούμε, για το Facebook. Αυτά, κόσμος, πολλοί φίλοι μας έχουν κλείσει το Facebook τους. Αλλά είναι με μέτρο. Όπως όλα, είναι ένα σημαντικό εργαλείο. Εξάρτηση.
επειδή από το ίντερνετ τα έχεις όλα, έχεις μια ενημέρωση, ψευδή η αλήθεια, δεν παίζει σημασία αυτό, αλλά είναι μια εξάρτηση, είναι κάτι πρωτόγνωρο για την Ελλάδα, το οποίο κάθε μέρα γίνεται και καλύτερο. Η δραστηριότητα μέσω του διαδικτύου δείχνει ότι μας ενδιαφέρουν πολλά πράγματα και θέλουμε να το ψάξουμε λίγο περισσότερο. Ίσως δεν εφησυχαζόμαστε, θα έλεγα, με τις ειδήσεις που μας προσφέρουν και προσπαθούμε να δούμε, να ενημερωθούμε περισσότερο από το διαδίκτυο. Εκτός από το ζήτημα της υπερβολικής χρήσης του ίντερνετ, ένα θέμα που έχει μεγάλο ενδιαφέρον είναι και εκείνο του διαδικτυακού bullying, με τα ποσοστά να παρουσιάζουν σημαντική μείωση τα τελευταία χρόνια. Σε αυτό έχει παίξει ρόλο και η ενημέρωση που έχει γίνει μέσω διαδικτύου για το σοβαρό αυτό ζήτημα. Το φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για παιδιά και νέους πραγματοποιείται με τη συμμετοχή 68 ταινιών από 45 χώρες από όλο τον κόσμο. Θα πραγματοποιηθούν 4 κινηματογραφικά αφιερώματα, στο πλαίσιο των οποίων θα προβληθούν 65 ταινίες μεγάλου μήκους και 50 μικρού. Η επίσημη έναρξη του φεστιβάλ και της κάμερας Ζιζάνιου πραγματοποιήθηκε χθες. Θέατρο Απόλλων στον Πύργο άνοιξε το βράδυ του Σαββάτου η αυλαία του 18ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για παιδιά και νέους και της 15ης κάμερας Ζιζάνιου. Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για παιδιά και νέους ενηλικιώθηκε. Στα 18 του συνεχίζει να μας προσφέρει μοναδικές συγκινήσεις. Ο κορυφαίος πολιτιστικός θεσμός που προσελκύει κάθε χρόνο συμμετοχές από όλο τον κόσμο, φέτος ενηλικιώνεται και διεκδικεί πολλά περισσότερα στο πολιτιστικό γίγνεσθε. Και φέτος υποβλήθηκαν εκατοντάδες ταινίες από δεκάδες χώρες, μικρού και μεγάλου μήκους, μυθοπλασίας και animation, που κάθε μία στέλνει το δικό της ξεχωριστό μήνυμα. Η φετινή πρεμιέρα ήταν διαφορετική. Η παρουσίαση δεν έγινε όπως τα άλλα χρόνια από τη δημοσιογράφο της ΕΡΤ Δήμητα Κριώτη, που έστειλε το δικό της μήνυμα σε βίντεο μέσα από την Κούνια με το λίγον εβδομάδων μωράκι της. Στη θέση της ήρθαν από τη Βαρκελόνη δύο νέα παιδιά που τα έχει κερδίσει το φεστιβάλ, η Μαρίνα και ο Ινάκη, μαζί με το Ζιζάνιο που μεγάλωσε μέσα στο θεσμό, Μάνια Ρουμπάνη. Την έναρξη του φεστιβάλ κήρυξε ο Αντιπεριφερειάρχης Ηλίας και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Γιώργος Γεωργιόπουλος. Είναι η τελετή έναρξης. Προσπαθούμε μέσα από την τελετή έναρξης να πούμε τι κάναμε από πέρυσι τέτοιο καιρό μέχρι τώρα, γιατί κάναμε πολλά και τι θα γίνει όλη αυτή τη βδομάδα αλλά και τις επόμενες μέρες. Αυτή τη βδομάδα, ξέρετε, θα δούμε 500 ταινίες περίπου σε όλη τη Δυτική Ελλάδα, 22 εργαστήρια όπου 450 παιδιά θα εξοικειωθούν στη γλώσσα της εικόνας, θα μάθουν να αποκωδικοποιούν τη γλώσσα της εικόνας, δηλαδή να αποκτούν κρίση, θα μάθουν να δουλεύουν συλλογικά, θα μάθουν να σέβονται ο ένας τον άλλον και θα μάθουν ότι πάνω απ' όλα ο κινηματογράφος είναι ηθική στάση προς τη ζωή και μετά όλα τα άλλα. Πολλά θα μάθουμε κι εμείς, οι μεγαλύτεροι από τα παιδιά που πρέπει να τα ακούμε, να τα νιώθουμε, να μπορούμε να καταλαβαίνουμε, εμείς τι θέλουν τα παιδιά από μας. Ελπίζουμε ότι θα είναι μια πολύ δημιουργική εβδομάδα. Οι προβολές του φεστιβάλ συνεχίζονται όλη την εβδομάδα σε αρκετές πόλεις της Δυτικής Ελλάδας και η μεγάλη βραδιά της ανακοίνωσης των νικητών είναι αυτή το επόμενο Σάββατο στο Συνεδριακό Κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας. Κατατέθηκε στο Υπουργείο Πολιτισμού ο φάκελος υποψηφιότητας της Καλαμάτας για διεκδίκηση της πολιτιστικής πρωτεύουσας Ευρώπης για το 2021. Αυτό που απομένει τώρα είναι η παρουσίαση του φακέλου ενώπιον της Επιτροπής το Φεβρουάριο του 2016. Με τη στήριξη όλων των Δήμων της Μεσσηνίας, ο Δήμος Καλαμάτας κατέθεσε στο Υπουργείο Πολιτισμού το φάκελο υποψηφιότητας για τη διεκδίκηση της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης το 2021. Επόμενος σταθμός είναι η παρουσίαση του φακέλου ενώπιον της Επιτροπής το Φεβρουάριο του 2016. Από το Γραφείο Υποψηφιότητας Καλαμάτα 21 σχολιάστηκε ότι η Καλαμάτα είναι η πρώτη και μοναδική πόλη που έχει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για τον προϋπολογισμό, για τη διοικητική οργάνωση και για τα έργα υποδομών και είναι η πρώτη πόλη που καταθέτει φάκελο υποψηφιότητας. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας Ελευθερία, το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας ενέκρινε το σχέδιο οργάνωσης, χρηματοδότησης και δημιουργίας υποδομών για τη φιλοξενία του τίτλου Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα 2021 για τα έτη 2017 έως 2025.
Υπέρ του σχεδίου ψήφισαν η πλειοψηφία, η αλλαγή, η ανεξάρτητη συμμαχία πολιτών, η ελληνική δράση και ο σύμβουλος του ανοιχτού δήμου της Μίζωνος μειοψηφίας Παναγιώτης Αλούπης, ενώ οι υπόλοιποι σύμβουλοι της παράταξης απήχαν και η λαϊκή συσπήρωση καταψήφισε. Για την υποβολή του φακέλου στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού μετέβη στην Αθήνα κλιμάκιο αποτελούμενο από τη Δημοτική Σύμβουλο Αναστασία Μπελογιάννη, αντιπρόεδρο της ΦΑΡΙΣ και τον εκτελεστικό διευθυντή του Γραφείου Υποψηφιότητας Καλαμάτα 21, Έκτορα Τσατσούλη. Ο Δήμαρχος Παναγιώτης Νίκας στο Δημοτικό Συμβούλιο αναφέρθηκε σε όσα προβλέπονται στο σχέδιο, παρατηρώντας ότι όλα αυτά θα ισχύσουν εφόσον η Καλαμάτα επιλεγεί ως πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021 και εφόσον η κυβέρνηση ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, οι οποίες προσδιορίζονται περίπου στο 50% του προγράμματος, με την προϋπόθεση επίσης της οικονομικής σταθερότητας στη χώρα. Το πρόγραμμα αυτό θα υλοποιηθεί σε μια δεκαετία και αν η Καλαμάτα επιλεγεί και είναι πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021, αυτό θα σημάνει τον επαναπροσδιορισμό της πορείας της ως πόλης. Οι τρεις φιναλίστ ελληνικές πόλεις θα ανακοινωθούν γύρω στην άνοιξη του 2016. Ο προϋπολογισμός του εγχειρήματος, όπως τον παρουσίασε ο κύριος Τσατσούλης, ανέρχεται στα 20 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 3 εκατομμύρια εκτιμάται ότι θα προέλθουν από τον ιδιωτικό τομέα και 17 εκατομμύρια από το δημόσιο. Στο επόμενο ρεπορτάζ θα παρακολουθήσουμε τις αντιδράσεις του κόσμου στο άκουσμα των αποτελεσμάτων έρευνας που αναφέρει πως οι εργαζόμενοι υπό το φόβο της απόλυσης πάνε στη δουλειά τους ακόμη και όταν είναι βαριά άρρωστοι. Συχνό είναι το φαινόμενο τα τελευταία χρόνια οι εργαζόμενοι να πηγαίνουν στη δουλειά τους ακόμα και αν είναι άρρωστοι. Σύμφωνα με μελέτη που έκαναν επιστήμονες, το γεγονός οφείλεται στο μεγάλο στρες που έχουν στον χώρο εργασίας τους, ενώ και οι απαιτήσεις του εργοδότη τους είναι πολλές φορές αυξημένες. Μάλιστα, ο φόβος αρκετών υπαλλήλων σε μια επιχείρηση να μην στοχοποιηθούν από τον προϊστάμενό τους είναι ένας λόγος παραπάνω για να μην λείψουν από τη δουλειά τους και να βρίσκονται εκεί, ακόμα και αν δεν μπορούν καλά-καλά να σταθούν στα πόδια τους. Πάντως, η μελέτη αναφέρει επίσης ότι ένας άρρωστος εργαζόμενος δεν θα έχει την ίδια απόδοση και θα υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να κάνει λάθη, ενώ επιβαρύνει και την υγεία του. Είναι περίεργο, αλλά επειδή ο κόσμος έχει αυτό που είπατε, φοβερή ανασφάλεια, για να μην χάσει τη δουλειά του, γιατί φοβάται ότι θα χάσει τη δουλειά του, τι να κάνει, πάει για δουλειά. Δεν είναι ωραίο πράγμα, αλλά συμβαίνει. Δυστυχώς τόσα πολλά που συμβαίνουν, συμβαίνει και αυτό. Ναι, σαφέστατα, ίσως να υπάρχει κάποια ανασφάλεια. Αλλά το χειρότερο που είναι ότι μάλλον είναι σίγουρο ότι θα κουλήσουν και τους υπόλοιπους στο χώρο εργασία τους. Θεωρώ λοιπόν ότι ανάλογα με το πόσο άρρωστος είναι ο άλλος, αν κάποιος έχει απλά ένα 36-37, μπορεί να πάει στη δουλειά του εύκολα να δουλέψει, κάτι το οποίο και εγώ το έχω κάνει και με 39 πήρε το έχω πάει, δεν σας κρύβω, αλλά από εκεί και πέρα είναι στη θέση του επιχειρηματία το πόσο... Πώς θα το αντιμετωπίσει όλο αυτό και ποια θα είναι η συμπεριφορά του απέναντι στον υπάλληλο. Οι περιπτώσεις εργαζομένων που ακόμα και με 39 πυρετό θα πάνε στη δουλειά τους είναι ένα φαινόμενο που αποτελεί πραγματικότητα σε όλους τους τομείς. Ξέρω δηλαδή περιπτώσεις που και πολλές φίλες μου έχουν πάει και με 40 πυρετό και να είναι και βαριά άρρωστες και να μην δίνει ο εργοδότης καμία σημασία. Έτσι όπως μας έχουν κάνει όμως, δυστυχώς υπάρχει μεγάλη ανασφάλεια. Στις μέρες μας η δουλειά είναι το πάνω, αφού η οικονομική κρίση δεν αφήνει περιθώρια ώστε κάποιος να μην έχει εργασία. Παρ' όλα αυτά, παρατηρείται συχνά οι περισσότεροι να κάνουν υπερορίες στην επαγγελματική τους ασχολία και να έχουν λιγοστό χρόνο ξεκούρασης. Πλέον έχουν ισοπεδωθεί όλα. Όλα. Ο κόσμος το μόνο που σκέφτεται είναι να έχει μια δουλειά για να μπορεί να πληρώνει τις υποχρεώσεις του, τίποτα άλλο. Ο κόσμος σαφέστατα δουλεύει περισσότερες ώρες και όντως δεν έχει το χρόνο για να ξεκουραστεί. Πρέπει να φτάνουμε ως τα όρια μας. Μετά, εντάξει, να κάνουμε και λίγο κράτη. Θεωρώ ότι δεν είναι. Πρέπει να κοιτάμε και λίγο πιο ανθρώπινα και να καταλαβαίνουμε όταν κάποιος, ας πούμε, είναι άρρωστος και δεν μπορεί, μα δεν θα μπορεί καταρχήν να αποδώσει στη δουλειά του, έτσι, το πιο απλό. Και θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ ανθρώπινο, μπορεί και στον ίδιο να συμβεί, στον ίδιο τον επιχειρηματία να συμβεί και να μην μπορεί ούτε να αποδώσει. Η εργασία είναι απαραίτητη για την επιβίωσή μας, ωστόσο μην ξεχνάμε ότι το σπουδαιότερο αγαθό στον άνθρωπο είναι η υγεία. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το απόψινό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα μέσα από την ιστοσελίδα του σταθμού iontv.gr. Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ και καλή εβδομάδα. We'll be right back.
no other. Flawless, absolutely flawless. Perfection.